Καλώς ήρθατε στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Στο βορειοδυτικό τμήμα του Λόφου θα ανακαλύψουμε μία από τις πιο ιδιαίτερες δραστηριότητες στη ζωή του πάρκου, το σκάκι. Το σκάκι είναι το παιχνίδι που κατεξοχήν τιμά την ανθρώπινη θεία, όπως είπε ο Βολτέρος. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο δεν μπορεί να χάσει κανείς. Ακόμα και αυτός που δεν θα κερδίσει την παρτίδα, θα έχει περάσει μέσα από μία εμπειρία που θα τον έχει αλλάξει. Θα τον έχει κάνει πιο δημιουργικό και πιο ανοιχτό στη γοητευτική πολυπλοκότητα της ζωής. Το σκάκι θεωρείται ότι ήρθε από την Ινδία πριν τον 7ο αιώνα. Στην Ευρώπη, το παιχνίδι εισήχθη από τους Άραβες τον 15ο αιώνα, οι οποίοι το είχαν μάθει αντίστοιχα από τους Πέρσες. Οι κανόνες του παιχνιδιού οριστικοποιήθηκαν τον 15ο αιώνα, ενώ η μεγάλη του άνθηση στην Ευρώπη πραγματοποιήθηκε το 19ο. Στη σύγχρονη αρχιτεκτονική τοπίου, στα σύγχρονα πάρκα παγκοσμίως, το σκάκι και κυρίως το επιδαπέδιο σκάκι αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία στον κύκλο δραστηριοτήτων ενός πάρκου. Όπως για παράδειγμα στο Highland της Νέας Υόρκης, στο Hyde Park στο Λονδίνο, στο Jardin du Luxembourg στο Παρίσι, όπου αντίστοιχα, όπως και στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος, οι επιδαπέδιες σκακέρες και τα υπαίθρια τραπέζια σκακιού είναι πόλος έλξης για τους επισκέπτες και αποτελούν ζωτικά σημεία στο χάρτη του πάρκου. Ήταν μια ιδέα του Προέδρου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Ανδρέα Δρακόπουλου, που βρήκε εδώ την πιο οργανική της θέση. Στις μικρότερες ηλικίες, το επιδαπέδιο σκάκι μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για αυτοσχεδιαστικό παιχνίδι με απροσδόκητους δημιουργικούς τρόπους. Το πάρκο Σταύρος Νιάρχος έχουμε δύο τρόπους να παίξουμε σκάκι. Είτε στο επιδαπέδιο σκάκι, όπου γινόμαστε εμείς τα πιόνια και φτιάχνουμε το δικό μας μικρό στρατό με τους φίλους μας, ή στα τραπέζια με τις σκακέρες για μια μοναδική παρτίδα στο εξαίσιο σκηνικό του πάρκου, που εντείνει την περισυλλογή και παράλληλα ξεκουράζει τους παίκτες. Για να παίξουμε στις επιτραπέζιες κακέρες, μπορούμε να προμηθευτούμε τα πιόνια από το κέντρο επισκεπτών. Το σκάκι έχει ήδη πρωταγωνιστήσει στη ζωή του πάρκου πριν αυτό ανοίξει επισήμως, με τη συμμετοχή του κατά κοινή ομολογία μεγαλύτερου σκακιστή όλων των εποχών, Γκάρι Κασπάροφ, σε μία αλυσίδα αναμετρήσεων με τη νέα γενιά σκακιστών της Ελλάδας τον Ιούνιο του 2015. Κατά τη διάρκεια των πολυήμερων πολιτιστικών εκδηλώσεων, η νύχτα μέρα στο πάρκο, που είχε οργανώσει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να μας γνωρίσει και να μας καλωσορίσει στο κέντρο πολιτισμού. Ως αναμέτρηση πνευματικών δυνάμεων, το σκάκι είναι ίσως το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο δεν έχει τόσο σημασία η νίκη, αλλά ο τρόπος που θα νικήσει κάποιος. Δηλαδή η ποιότητα της νίκης. Ο ενθουσιασμός παικτών και θεατών έγκυται ακριβώς σε αυτές τις κινήσεις που προβλέπουν την εξέλιξη του παιχνιδιού και προοικονομούν τη στρατηγική του αντιπάλου. Ενώ οι λεπτοί λιγμοί και οι έξυπνες αποφάσεις στην κρίσιμη στιγμή χαρίζουν στο παιχνίδι τη μοναδική του χάρη. Το σκάκι, με αυτό που έχουμε μάθει να αποκαλούμε στην καθημερινότητά μας σκακιστική σκέψη, συμβάλλει στην καλλιέργεια της αυτοπιθαρχίας, την ανάπτυξη της αντοχής και τη διαπαιδαγώγηση της θέλησης, την ενίσχυση του μνημονικού και της ετοιμότητας, κυρίως όμως της συνδυαστικής και λογικής σκέψης. Ας αφαιθούμε λοιπόν σε μια παρτίδα σκακιού, χωρίς να κρατάμε το χρόνο αυτή τη φορά.